Φίλε και φίλοι, γεια σα. Εκπομπή Διάλογη και σήμερα εδώ από τα πλατό του Αργοναυπλία TV στο φωτόνιο Events and More στον Αύπλιο. Είμαστε στα τέλη ε, του, του μήνα, στα τέλη Μαρτίου και σκεφτήκαμε, θεωρήσαμε σωστό να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο σε πολλού ενδεχομένω στην καθημερινότητά μα να μην μα περνάει ιδιαίτερα από το μυαλό. Όμω, στόχο μα είναι να μα περάσει περισσότερο από το μυαλό. Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μα ο πύραρχο, ο κύριο Βασίλειο Αλεξόπουλο, ο οποίο είναι διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Αργολίδο. Σα ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε απο, απο, στο κάλεσμα. Και καλή Και εγώ σα ευχαριστώ. Να μιλήσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μα. Παρόλο ότι Θέλουμε λίγο διάστημα ακόμα για να αρχίσει και επίσημη αντιπερική περίοδο. Είστε όμω και εσεί δέκτε και εμεί ξέρουμε για περιστατικά, για κάποιε αμέλειε που, που, που γίνονται από όλου μα, από του πολίτε. Όχι εσείς και εσκεμένα, κύριε εσείς. Δικητά, αλλά μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Ε. Οπότε καλύτερα το προλαμβάνει από το θεραπεύει, όπω λένε και οι γιατροί. Φαντάζομαι ισχύει και στη δικιά σα περίπτωση. Σε εμά ισχύει πάντα. Τι Πήρα μπορούμε μέρα. να πούμε για να βοηθήσουμε του συμπολίτε μα ώστε και το περιβάλλον να προστατεύσουν και τι πυροσίε, γιατί όχι ακόμη και την ανθρώπινη ζωή. Πράγματι. Εδώ και αρκετό καιρό η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Αργολίδος περίπου από τα μέσα του μηνός Φεβρουαρίου έχει ξεκινήσει μια καμπάνια ενημέρωσης σε όλες τις αγροτικές περιοχές. Πώς το έχουμε κάνει αυτό. Καθημερινά εκπέμπουμε ένα με δύο αυτοκίνητα που ως mm -hmm. σκοπό έχουν να επιτηρήσουν τις αγροτικές περιοχές που όπως ξέρετε αυτή την εποχή γίνεται καύση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών, γιατί η εμπειρία μας και μας έχει δείξει ότι πολλές φορές επειδή είναι ο καιρός έτσι που δεν μπορεί να ναι, μεγαλώσει ε. μια φωτιά ή κάτι τέτοιο, πολλοί δυστυχώς προβαίνουν σε κάποια ενέργεια που δεν το θέλουν φυσικά οι άνθρωποι, κλαδεύουν, Βάζουν τη φωτίτσα τους, καίνε τα υπολείμματά ναι. τους, αλλά φεύγοντας δεν τις βίνουν. Ή κάνουν, ας πούμε, κάτι άλλο. Πάνε και παίρνουν αυτά τα υπολείμματα και τα βάζουν σε κάποιο ρέμα, βάζουν μια φωτιά. Όταν πέσει λίγο η φωτιά, αντί να προβούν πάλι στην καταστολή της παντελώς, πάλι δεν το κάνουν. Ως εκ τούτου λοιπόν, εμείς θεωρήσαμε ότι πρέπει να προβούμε σε αυτή την ενημέρωση, να τους ενημερώσουν ότι αυτή την εποχή, μέχρι και τέλος Απριλίου, επιτρέπεται η καύση, αλλά όχι όμως ανεξέλεκτα. Να έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Να καθαρίσουμε το χώρο μα ναι. εκεί που θέλουμε να το κάνουμε. Να βάλουμε μικρά όγκο κλαδεμάτων να τα κάψουμε και πουδενή να μην φύγουμε αν δεν τα σβήσουμε. Ξέρετε ότι εδώ είναι μια τεράστια περιοχή με μεγάλη τουριστική κίνηση. Οπότε ο πολίτη που κινείται βλέπει ένα καπνό, δεν μπορεί να προσδιορίσει τι είναι. Καλή και υπηρεσία, επειδή σας. έχει εμπιστοποιηθεί πλέον ο πολίτη, καλεί την υπηρεσία. Γίνεται η κίνηση και πράγματι θα γίνει ακόμα και αν είναι ψέματα, αλλά. Εμείς πρέπει να πάμε λοιπόν σε αυτό το στάδιο και να κάνουμε αυτό να, το... Δέτε, το αυτή την ενημέρωση για το καλό όλων και αν γίνει και κάτι τουλάχιστον να μην έχει μεγάλη επέκταση αλλά να μην χάσουμε και παραγωγικό έδαφος. Γιατί ξέρετε ότι πολλές φωτιές μπορούν να γίνουν και μετά να χάσουμε το παραγωγικό μας έδαφος και λέμε Α, πάθαμε ζημιά. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προβεί mm -hmm. σε αυτή την ενέργεια όπως σας είπα από το μήνα τα μέσα Φεβουαρίου του Φεβρουαρίου. και θα συνεχίσουμε βέβαια με εκτιλήξεις αντιπυρικής. Ο σκοπός μας είναι η ενημέρωση του πολίτη πώς θα κάνει ασφαλή την καύση που θέλει να κάνει και να μην δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Και αν, γιατί μπορεί να συμβεί, γίνει κάτι και μπορεί να του ξεφύγει φωτιά άμεσα, Εμεί να επέμπουμε να την καταστήλουμε. Θα ερχόμουν σε αυτό, με προλάβατε. Προφανώ για να αξιολογείτε τόσο σοβαρά αυτή την παρέμβαση, την ενημέρωση. Γιατί θα πει κάποιο, Ξέρετε, το βλέπουμε όλοι λίγο στο πιο. Έλα, μωρέ, θα φτιάξω. Θα, θα, βάλω. Με συγχωρείτε για το μωρέ. Θα φτιάξω ε, μια μικρή περιοχή. Θα κάψω πέντε κλαριά. Τι έγινε τώρα. Ε, η εμπειρία σα προφανώ στην υπηρεσία δείχνει ότι έχουμε περιστατικά. Έχουν προκληθεί πυρκαγιέ. Σωστά. Σα το είπα πιο πριν. Έτσι. ότι Γιατί... πολλοί, καίνε, οι διερχόμενοι βλέπουν, μα ειδοποιούμε, πάνε. Αλλά έχει συμβεί όμω και αυτό που είπατε, ότι τα αφήνουν και φεύγουν. Ω εκ τούτου λοιπόν και την περίοδο που σκετώνω στη δίκη στο Μόρκο Λιδέα, βρίσκομαι τα τρία τελευταία χρόνια με τα στατιστικά στοιχεία που κρατάω, βλέπω ότι αυτός ο τρόπος της ενημέρωσης πιάνει τόπο. Και γι' αυτό θέλω να τον συνεχίσω να πιάσει τόπο. Να μην είμαστε τόσο αμελείς Γιατί ξέρετε, το καλό με το κακό είναι δίπλα. Είναι πολύ δίπλα. Mm -hmm, mm -hmm. Άρα, γιατί εντάξει, άνθρωποι θέλουμε πάμε να φύγουμε, φυσικό είναι ένα αεράκι, δίπλα το χωράφι ακαθάριστο, ξέρω εγώ, πάει, τελείωσε. Γίνεται ένα μεγάλο κακό. Γιατί να γίνει. Δεν χρειάζεται να γίνει. Άλλωστε, εμεί σαν διοίκηση πάλι πυροβεστικών υπηρεσιών ο Μουαργολίδα, έχουμε ξεκινήσει από τι αρχέ του χρόνου και την ενημέρωση σε όλα τα σχολεία. Μα σε όλα τα πείτε σχολεία. Μας λίγο αυτό, δηλαδή. Τώρα τελειώνουμε. Έχουμε προβεί σε όλα τα σχολεία, από τον Υπηαγωγείο, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια, τα Λύκεια, στην ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την πρόληψη των πυρκαγιών. Απλά πραγματάκια να μπορεί, να έρθει το καλοκαίρι και να έχουμε κάνει ενέργειε που θα αποτρέψουμε τον κίνδυνο που θα πιλήσει πρώτα. Τη ζωή μα, μετά την περιουσία μα και μετά το αγρόκτημά μα και οτιδήποτε άλλο. Λέμε στα παιδιά απλά μέτρα προληπτικά, όλη η αξιωματική τη υπηρεσία συνέξω γι' αυτό το σκοπό. Η ενημέρωση είναι το Α και το Ω. Mm -hmm. Και γι' αυτό έχουμε δώσει μεγάλη βάση και σε αυτό. Από την άλλη πλευρά, βέβαια και η υπηρεσία μα είναι ήδη ετοιμοπόλεμη. Έχει προβεί στη συντήρηση του υλικού τη, των οχημάτων, στην εκπαίδευση του προσωπικού. Mm -hmm. Γίνονται καθημερινά ασκήσει mm -hmm. και εκπαιδεύσει στο προσωπικό mm -hmm. μα για την καλύτερη αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και τέτοιων καταστάσεων. Σε περίπου ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθο, ξεκινάει και επίσημα και η αντιπερική περίοδο. Αυτό, πώ μπορούμε να δώσουμε έτσι κάποιε οδηγίε. Σοβαρά είναι περισσότερο τα πράγματα, βέβαια, ε, κατά κάποιο τρόπο. Θα τα ξαναπούμε, βέβαια. Με σοβαρά κόσμο. είναι πάντα. Αλλά καλύτερα να ξεκινάμε από τώρα. Να καθαρίσουμε του οικοπαιδικού μα χώρου, να έχουμε στην αυλή μα ένα λάστιχο με νερό. Αν αντιληφθούμε πυρκαγιά, να ενημερώσουμε μέσα στο 199. Αν και σα λέω ότι καθημερινά τι δύσκολε ώρε από τώρα, ναι. εμεί έχουμε αυτοκίνητα έξω για να μα δώσουν τον πιο κοντά. Τότε θα γίνουν και πιο μεγάλε οι περιπτώσει. Και εκείνα να πούμε, σα διακόπτω, εκεί δεν μπορεί να καθίσει να κάψει ό,τι θέλει. Όχι, άμα θελιά. τη ενάρξη τη περίοδου. Καθόλου. Σωστά. Όχι, από εκεί και πέρα θα πρέπει να έρθει στην πυροσβεστική υπηρεσία να του δοθεί σχετική άδεια με τι δεσμεύσει που έχει για να προβεί στην καύση. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, δεν μπορεί να το κάνει. Καλύτερα είναι να έρθει, να του δώσουμε την άδεια, να του εξηγήσουμε, αν μπορούμε βέβαια να του δώσουμε και υπό ποιε συνθήκε την άδεια, αν μπορεί να τηρήσει τα μέτρα τη άδεια καύση. Και εκεί να κάνει αυτό που πρέπει. Αλλά όλα να γίνουν με μία ασφάλεια. Mm -hmm. Να γίνουν με μία ασφάλεια και με μία σειρά να ελεγχιστοποιείται ο κίνδυνο επέκτασης πυρκαγιά. Mm -hmm. ε, το 2018 για όλου του Έλληνε ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Με αφορμή ε, φυσικά α, την, την τραγωδία που είδαμε στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε άλλε περιοχέ. Στην Πελοπόννησο. Η αλήθεια είναι ότι όχι ότι δεν έχουμε περιστατικά, προφανώ έχουμε και πυρκαγιέ τα τελευταία χρόνια στην Περοπόννησο. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σχετικά καλύτερα. Βέβαια, αυτά είναι και θέμα τύχη και θέμα πολλών παραγόντων. Όπω ξέρετε, εσεί ναι, καλύτερα εντάξει. από μένα, είστε δεκαετίε στο σώμα. Είμαστε σχετικά καλά, μπορούμε να πούμε. Πέρσι είδατε ότι ο νομό Αργολίδο, ναι, ξέ... αν το παρακολουθήσατε, ήταν στι... Δεν είχε σχεδόν πυρκαγιέ ναι. καθόλου. Υπήρχαν όμω πολύ συχνέ περιπολίε, όχι μόνο από το πυροσβεστικό σώμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί φορεί που βοηθάνε. Και εθελοντέ. Και, και, και ό,τι έγινε το προλάβαμε τη γενέση του. Ευτυχώ. Χρειάζεται τύχη και η δουλειά μα, αλλά χρειάζεται όμω και το προοπτικό μέτρο, που σα είπα. Που σα είπα ότι είναι δικέ μα οι περιπολίε, είναι οι περιπολίες των άλλων φορέων. Υπάρχουν πολλέ εθελοντικέ ομάδε που μα βοηθούν στο έργο mm -hmm. και του βάζουμε σε σημεία να έχουμε έγκαιρη ειδοποίηση. Υπάρχει η Ελλάδα που περιπολεί, υπάρχει ο στρατό που περιπολεί μαζί μα. Έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη δράση ω προ την πρόληψη. Από εκεί και πέρα, θα γίνουν και τα άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν, που το ώστε αν συμβεί κάτι να αντιμετωπιστεί, να, αντιμετωπιστεί. Γιατί η πρόληψη με την καταστολή είναι κοντά. Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να γίνονται και οι άλλε ενέργειε από τι φορέ, από του Δήμου, ο το οικοθεσμό των πρωινή των οδών, να μην υπάρχουν χωματερέ, να υπάρχει φυλακή. που πρέπει να γίνουν. Ναι, γίνονται. που πρέπει να γίνουν και προβλέπονται από το, τα έγγραφα τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία το μέτρο που λαμβάνει ο κάθε φορέα για την έναρξη τη κάθε αντιπυρική περίοδου. Είμαστε από τώρα σε συνεχή επαφή με αυτού του ανθρώπου και προχωράμε σταδιακά. Έχει γίνει ο έλεγχο των πυροσβεστικών χρονών από εμά ναι, ναι. και που χρειάζεται για να τα υλοποιήσει ναι, αυτά, αυτά να 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 τα υλοποιήσει. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει και ένα χρονό δεν δουλεύει, αυτό είναι αρμοδιότητα να το υλοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Έχουν γίνει έλεγχοι που πρέπει να γίνουν από εμά στο, στο δικό δασικό και αγροτικό δίκτυο. Τώρα στις αρχές της εβδομάδα, τη επόμενη, θα έχουμε κοινοποιήσει τα εγγραφά μα, που το ώστε το δασαρχείο και άλλοι φορείς που είναι αρμοδιότητά τους να προβούν στη συντήρηση και σε ό,τι πρέπει Ή να γίνει. Είχατε εντοπίσει τέτοια φαινόμενα. Πάντα υπάρχουν. Που μπορεί να, να, να υπάρχουν, εντάξει, δεν το λέω. Πάντα υπάρχουν γιατί είναι και ο καιρό. Είναι οι βροχές, υπάρχουν νεροφαγώματα στους δρόμου, χρειάζονται κλάδεμα κάποια δέντρα που ακουμπάνε στι άκρες των δρόμων. Και... Για να μπορείτε να περάσετε. και να περάσουμε εμεί, αλλά είναι και προληπτικό μέτρο. Εμεί όλα αυτά τα έχουμε τελειώσει από τώρα προκειμένου, σα είπα, την επόμενη εβδομάδα να αποσταλούν τα σχετικά μα έγγραφα στου αρμόδιου φορεί και αυτοί να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και σε αυτό το κομμάτι τη πρόληψη. Mm -hmm. Φαντάζομαι ότι δηλαδή θα υπάρξει σταδιακά και επάντρωση. Με... Ξέρουμε ότι υπήρχαν πυροφυλάκια. Αυτά όλα, χρονικά, όλα, έτσι. Όλα αυτά. Ό,τι προβλέπετε Στην να γίνει. Στην εγκυρότερη επισήμανση μια ξενοδοχειακή ασφαλή. Φαντάζομαι μα, ρόλο. ήδη το σχέδιό μα που αφορά την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών το έχουμε συντάξει. Βλέπουμε που υπάρχουν αδυναμίες ή που χρειάζεται κάτι επιπρόσθετο και το αυξάνουμε ή το μειώνουμε ανάλογα με την παρίσταση mm -hmm. που χρειάζεται η κάθε περιοχή. Επειδή ξέρω ότι έχετε περιτήσει σε διάφορες περιοχές στην, στην πατρίδα μας, είστε τα τελευταία τρία χρόνια, όπως είπατε, προϊστάμενο των περιοριστικών υπηρεσιών ε, Αργολίδα. Έχετε και την ευθύνη τη. Ε, διοικητικά ανήκουν στην Αττική, βέβαια, αλλά έχετε και την ευθύνη. Ήδρα, Πέτσε και Πόρο. Τριζινιά, ναι, σωστά. Εκεί, εκεί και για καταρθώσαμε... Όπου και εκεί έγινε δουλειά, να πούμε. Υπάρχουν ναι. βέβαια και θεροντικά κλιμάκια. Κατορθώσαμε τα δύο όπου τελευταία. Υπάρχει μια χρόνια. απομόνωση σε εισαγωγικά ναι. λόγω τη θάλασσα. Στο το πόσο γρήγορα θα κινηθούν μονάδε πυροσβεστική. Παρ' όλα αυτά και οι κάτοικοι εκεί κινητοποιήθηκαν. Και Παρά, εκεί, εκεί δημιουργήσαμε στα δύο τελευταία χρόνια δύο επιπλέον αθλητικό κλιμάκια. Όταν πρώτο ήρθα, εγώ δεν υπήρχε το, Πυροσβεστικό κρυμάκιο, το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο τη Ήδρα, φτιάξαμε και το Σπετσόν, φτιάξαμε και του Πόρου. Ήδη εκεί απαρτίζονται από 20 τουλάχιστον εθελοντέ πυροσβέστε, συν το μόνιμο προσωπικό που πάει το δικό μα από την 1η Μαου, με δύο επιπλέον αυτοκίνητα σε κάθε περιοχή. Λέστε. Και έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών για την προστασία τόσο του δασικού πλούτου των περιοχών αυτών, αλλά και των αστικών περιοχών και τη ζωή του πολίτη. Βέβαια, σωστά. Οι, Γιατί τον τα καθημερινά. βάζουμε και τους τρεις παράγοντες. Βέβαια. Φυσικό Έχει περιβάλλον, μια, μια περιουσίες καλύτερη. και ανθρώπινη ζωή. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Παρά, πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά, με συνεχή, με συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη τα παιδιά αυτά από εμάς. Δηλαδή αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στους δημάρχους που πήραν την πρωτοβουλία και υλοποίησαν αυτό το σχέδιο του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου, που είναι υπό τις οδηγίες του πυροσβεστικού σώματος. Σε σύγκριση λοιπόν με άλλους νόμους που έχει να κάνει με έδαφος, με μορφολογικά χαρακτηριστικά κτλ. Η Αργολίδα πώς είναι, είναι εύκολος, δεν είναι εύκολο. Είναι ένα είναι από τους δύσκολους νόμους και αν θα παρακολουθήσετε και στατιστικά είναι και στον πρώτο βαθμό κινδύνου. Έτσι, είναι, είναι ένας δύσκολος νομός, ευτυχώς όμως ε, γίνεται η προσπάθεια, είπαμε, πριν από την ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση του πολίτη να φτιάξουμε θελοντικά πυροσβεστικά κλιμάκια, ενισχύεται η υπηρεσία όπου χρειάζεται και από όμορες υπηρεσίες ή ε, εμείς βοηθάμε τις όμορες υπηρεσίες και αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση. Πάλι επικαλούμε την εμπειρία σας, η ενημέρωση πιάνει τόπο, δηλαδή... Βέβαια. Ε, λέγαμε παλιά, θυμάστε, βλέπαμε στον δρόμο και εμεί που το είχαμε κάνει, ε, οδηγούσαμε, καπνίζαμε. Ναι, ναι. Αυτά τα φαινόμενα βλέπετε έχουν περιοριστεί. Ε, υπάρχει έτσι ένα. Υπάρχει. Γιατί είναι και το σοκ, ξέρετε, από τι ναι. καταστροφέ. Δεν ξέρω τώρα το... είναι η ενημέρωση. Προφανώ είναι και η ενημέρωση που γίνεται. Είναι το σοκ από τι καταστροφέ. Γιατί όταν η καταστροφή χτυπήσει την πόρτα σου, ναι. εκεί σοκάρεσαι Σωστά. Ε, υπάρχει, βλέπετε ο κόσμο. Υπάρχει. Έχει... υπάρχει. Εγώ βλέπω και την ενημέρωση που πάω και εγώ πολλέ φορέ με του αξιωματικού μου στα σχολεία. που Υπάρχει ευαισθητοποίηση των παιδιών. Ρωτάνε πράγματα τα παιδιά. Μεταφέρουν πράγματα τα παιδιά. Ακούνε και οι πιο μεγάλοι κάτι περνάει. Πάντω περνάει κάτι. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει. Εμεί έχουμε το κατασταλτικό κομμάτι, ζητάμε και τη βοήθεια του ναι. προληπτικού κομματιού, που το ώστε αυτό θα μειώσει πολύ τον κίνδυνο σε μια καταστροφή. Να ξέρετε, είναι σημαντική η βοήθεια όταν ο άλλος είναι ενημερωμένος ότι θα πάρω τηλέφωνο, θα ειδοποιήσω την πυροσβεστική... Το 199 να έχω έτσι. πάρει, Θα έχω πει στον μπαμπά μου ότι πρέπει να έχουμε καθαρίσει τον αύριο χώρο μας, το αγροκτημά μας, θα έχουμε ένα λάστιχο με νερό, πρέπει να έχουμε ένα πυροσβεστήρα στο αυτοκίνητο. Ξέρετε ένα πυροσβεστήρα ναι. στο αυτοκίνητο που πάμε μία εκδρομή, βλέπουμε μία φωτιά στο του δρόμο που είπατε πιο πριν με το τσιγάρο ναι. που θα βρει κάτι. Με ένα πυροσβεστήρα τη βίσαμε. Τι θα μπορούσε να, να συμβεί. Γι' αυτό είναι χρήσιμα εργαλεία προληπτικά και ο σκοπός μας είναι να το ενημερώνουμε, τον κόσμο να ξέρει τα προληπτικά, να ξέρει και τη χρήση του απλού πυροσβεστήρα που ούτω ή άλλως το γράφει επάνω και με ένα τόσο απλό προληπτικό μέτρο και κατασταλτικό που θα έχει στο αυτοκίνητό του ένα πυροσβεστήρα στο πρόεδρο, mm -hmm. έτσι να το κάνει έσβησε τη φωτιά. Δεν θα καεί δάσος, δεν θα καεί τίποτα. Ούτε αγροτική περιοχή ούτε τίποτα. Η ενημέρωση πάντα πιάνει πρόοδος. αυτό που λένε τα πρώτα λεπτά η πυρκαγιά σβήνει με, με ένα ποτήρι νερό με και, νερότες, και μετά ε? όντας. Όταν, από εκεί και πέρα οι συνθήκε δυσκολεύουν ανάλογα με το, με το τι καύσιμη γη θα έχει, ανάλογα όπως θα είναι η μορφολογία του εδάφους, αλλά όσο θα δουλέψουμε καλά το κομμάτι της πρόληψης, θα δουλέψει αντίστοιχα καλά και το κομμάτι της καταστολής. Mm -hmm. η... η φωτιά. Λένε επίση κάποιοι ότι η φωτιά άμα φύγει είναι, είναι κόλαση πραγματικά. Εσείς yeah. το λέω γιατί θα έρθω πάλι στο 2018 προφανώς, δεν θέλω να. Σταθώς, προφανώς και η ατρεγωδία αυτή έχει στοιχειώσει όλους μας, είδαμε στι εικόνες που ήταν πραγματικά σοκ. Είδαμε για παράδειγμα τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, ε, να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Και όχι μόνο στην Ανατολική Αριστερά, όπου υπήρχαν μεγάλες πυρκαγιές. Εκείνη την ώρα... Πώς αισθάνεστες εκείνη... εσείς ως επικεφαλής... Ε, 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 εκείνη την ώρα ε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, προσπαθείς να πάρει κάθε μέτρο που θα αποτρέψει κίνδυνο με πρωταρχικό αν υπάρχει ανθρώπινη ζωή. ανθρώπινη ζωή. Έτσι. Με πρωταρχικό, εξασφαλίζει πρώτα την ανθρώπινη ζωή, την ασφάλεια τη ανθρώπινη ζωή του ανθρώπου που είναι και εκεί και προχωράς. Είναι δύσκολε οι συνθήκε, ξέρετε ότι υπάρχει και μεγάλη μεταβολή στο περιβάλλον. Βλέπετε ξαφνικά από ήλιο, βροχή, καταιγίδα, χαλάζει, πλημμύρας, αέρα. Διαφορετικέ συνθήκε. Είναι δύσκολε οι συνθήκε, γι' αυτό και εμεί αυξάνουμε και το είπα και πιο πριν, και την ενημέρωση αλλά και το στάδιο τη εκπαίδευσή μα να είμαστε καλύτεροι. Εκπαιδευμένοι είμαστε, να γίνουμε καλύτεροι. Είδαμε και το χειμώνα και το φθινόπωρο, και τώρα ε, συνεχίζουμε με τι ασκήσει που γίνονται. Να έρθουμε σε επαφή με του φορεί, όλου, όπω σα είπα, είναι εθελοντικέ ομάδε, πολιτική προστασία του Δήμου, πολιτική προστασία τη περιφέρεια, αστυνομία, στρατό. Να βάλουμε τι δράσει μα έτσι που να μπορέσουμε σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή να συνεργαστούμε ακόμα πιο καλά. Γιατί είναι δύσκολη στιγμή, Υπάρχει πανικό από τον κόσμο. Υπάρχει ένταση στη δουλειά μα. Υπάρχει κίνδυνο μεγάλη θερμοκρασία, ακτινοβολία, πυρκαγιά που έρχεται προ τα πάνω μα. Όλοι προσπαθούμε, μα όλοι και δε εμείς να κάνουμε το καλύτερο για να μην έχουμε επέκταση και μεγαλύτερη καταστροφή. Οπότε συγκρατούμε φίλες και φίλοι ότι αν θα κάψετε αυτό το διάστημα υπολείμματα καλλιεργιών θα πρέπει να είστε εκεί προφανώς να πάρετε και μέτρα αλλά να μην φύγετε μέχρι να σβήσει εντελώ αυτή η πυρκαγιά. Με αυτό ξεκίνησε ο κύριος Δεκητής ως το πιο σημαντικό αυτή, ναι, αυτή τη την, εποχή. Αυτό γίνεται. Δεν θα φύγετε αν δεν σβήσει η, η φωτιά. Διότι μπορεί να ξεγελαστείτε κι εσεί και να δημιουργήσετε, όχι ε, όχι σκόπιμα φυσικά, μεγαλύτερο κακό. Κρατώ επίση αυτό που είπατε το θεωρώ πολύ σημαντικό, πως το καλό από το κακό απέχει πολύ λίγο. Πολύ όταν λίγο. έχουμε να κάνουμε με φλόγα, Φέβαια. να το συνειδητοποιήσουμε. Με δηλαδή. κάτι που μετά γίνεται ανεξέλεκτο. Για, 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 ποιο λόγο, αφού το ελέγχει στην αρχή. Σβήστε το βρεάκι. Κάποιε οδηγίε τελευταίε να, 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 να επισημάνουμε, κυρία Διοικητά, για τα σπίτια μα. Είπατε για τα αυτοκίνητα, δηλαδή να έχουμε ε, τον πυροσβεστήρα δεν ξέρω πόσα αυτοκίνητα, αν τις σταματήσουμε έτσι σε τυχαία έλεγχο, θα έχουν πυροσβεστήρα. Έχουν να ξέρουν να το χρησιμοποιούν. Ωραία, και, και το να μάθουμε να το Δεν είναι κάποιο κόστος δεν ιδιαίτερο, μπορεί, δεν έχουν, το έχουν, φαντάζομαι. Έχουν. Είναι τόσο μικρό το κόστος, το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο. Φανταστείτε ένα πυροσβεστήρα, άντε να κάνει 20 ευρώ και να αυτοκίνητο καινούριο ποσό. Στο πόσο σπίτι μα, ποιε είναι οι. Είναι… τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε. Πάλι και στο σπίτι μα να έχουμε. Εκτό το... από την αυλή. Ναι, λοιπόν, ναι, έχουμε τον πυροσβεστήρα μα. Και στο σπίτι, σπίτι μα ένα πυροσβεστήρα. Αν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε κάποιο χώρο του σπιτιού μα. Ένα μάτι τη κουζίνα. Να μην κάνουμε το λάθο που κάνουμε όλοι, ανοίγουμε τα παράθυρα να πάρει αέρα, δίνουμε οξυγόνο, μεγαλώνει φωτιά. Έχουμε μια πυρκαγιά παραδείγματο χάριστίων στον χώρο τη κουζίνα, κλείνουμε τι πόρτε όλε γύρω από την κουζίνα, παίρνουμε βοήθεια καλούμε την πυροσβεστική 199, η ζημιά που θα γίνει θα είναι πολύ μικρή από το να κάνουμε, να ανοίξουμε όλο το σπίτι μας, να, να, έχουμε και οξυγόνο, να βοηθήσουμε να έχουμε μεγαλύτερη καταστροφή. Ενστικτοδός Ενώ, το... το κάνουμε όμως αυτό. Ναι, ξέρω, ναι. Λέρω, και αν μπορούμε είναι. να κατεβάσουμε και το... Ναι, το ξέρω, ενστικτοδός. Αυτό λέμε, τι είπαμε, η ενημέρωση, η ενημέρωση, η ενημέρωση. Έχετε φανταστεί η ενημέρωση τώρα που το λέμε, τι καλό κάνει. Ο ενημερμένος πολίτης θα αντιδράσει και πιο ψύχρεμα, θα αντιδράσει και πιθανόν και αποτελεσματικά. Δεν θα πανικοβληθεί. Ένας πυροσβεστήρας σώζει και περιουσίες, σώζει και ζωές. Έχουμε ένα φαινόμενο τέτοιο. Ρε, αν είναι καθαρό το σπίτι μας γύρω-γύρω. Ναι. Αν έχουμε το νερό μας. Βλέπουμε μια φωτιά, το έχουμε καταβρέξει. Θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα αν είναι με χόρτα, αν δεν έχουμε νερό, αν δεν έχουμε κλείσει τα παράθυρα. Λέω, θα είναι το ίδιο. Όχι βέβαια, δεν θα είναι το ίδιο. Ενώ όταν το έχουμε καθαρίσει και εκεί που θα φτάσει η φλόγα θα πέσει. Γιατί θα βρει καύση μήλη να προχωρήσει, θα περάσει. Έχουμε κάνει και τη διαβροχή του χώρου μας γύρω-γύρω, θα περάσει. Πιο πολύ ασφάλεια θα έχουμε. Αλλά και ένα γεγονό μπορεί να συμβεί στο σπίτι μα, στην κουζίνα μα, στον κεφατοκαμάρα μα, στο σαλόνι μα, δεν θα ανοίξουμε παράθυρα. Θα κλείσουμε τα παράθυρα. Θα απομονώσουμε το χώρο από τα, από τα άλλα δωμάτια του σπιτιού. Θα καλέσουμε βοήθεια, η πυροσβεστική θα φτάσει, ό,τι και να γίνει. Οι στιγμέ που ζει ο πολίτη ναι. και εμεί τη στιγμή τη. Αναγγελία μέχρι να φτάσουμε εμεί είναι δύσκολε. Το δευτερόλεπτο του φαίνεται αιώνα. Εμεί θα πάμε όμω. Έρχομαι σε αυτό το εμεί θα πάμε. Διότι ξέρετε την παραδεδομένη οικονομική κρίση που ζει η πατρίδα μα, αυτό προφανώ μπορεί να επηρεάσει και το προσωπικό σε προσλήψει του πυροσβεστικού σώματο, ενδεχομένω και τα υλικοτεχνικά σα μέσα, σας το γνωρίζετε καλύτερα εσεί. Κρατώ όμω ότι με ό,τι μέσα έχετε, όπω είναι εσεί, θα πάτε. Υπάρχουν τα μέσα, υπάρχει η εκπαίδευση, θα φτάσουμε. Αλλά ο χρόνο για όλου φαίνεται αιώνα. Γιατί και εμεί ζούμε τι εντάσει. δεν μπορεί να είστε και σε κάθε σπίτι, να πούμε ναι, και αυτό ναι, το λέμε μας. ότι τι δεν... εντάσει όμω τι ζούμε, είναι το ίδιο. Ναι. Γιατί και εμεί έχουμε την αγωνία να φτάσουμε, και εμεί έχουμε την αγωνία να το καταστήλουμε. Και εμεί θέλουμε να μην γίνει μεγάλο, και εμεί θέλουμε να περιμένουμε. Αυτό είναι ο σκοπό μα και γι' αυτό το κάνουμε. Και γι' αυτό εκπαιδευόμαστε. Και γι' αυτό αγωνιούμε. Και γι' αυτό θέλουμε να ενημερώνουμε. Και θέλουμε όλοι να ευαισθητοποιηθούμε. Εμεί είμαστε επαγγελματίε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και οι άλλοι, όλοι οι υπόλοιποι είναι αυτοί που βοηθάνε εμά να περιορίσουμε τη μεγάλη ζημιά. Κλείνοντα την κουβέντα μα, μια ερώτηση τελευταία, ενδεχομένω να εκφεύγει των αρμοδιοτήτων σα, όμω θα σα ρωτήσω. Ε, η πυροσβεστική υπηρεσία στο Ναύπλιο στεγάζεται σε ένα παλιό κτίριο. Πολύ παλιό κτίριο. Όντως. Ε, εκεί μπορεί να γίνει. Βλέπετε, θα υπάρξει κάποια στιγμή κάποια λύση ώστε να πάει σε ένα σύγχρονο κτίριο και ενδεχομένω σε άλλο σημείο που θα του επιτρέψει. Είμαστε, να... Ε, είμαστε κοντά στη μεγάλη να να, 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 φύγει και από το κέντρο, εν περιπτώσει, ε, να μπορούν και τα οχήματα. Δεν θα φύγει, δεν ξέρω, γιατί, ε. α, γιατί αυστεγάζεται σε, σε δημόσιο κτίριο και αυτή την εποχή δεν μπορεί να μεταφεραστεί θα... κάπου αλλού. Εντάξει, θα το Πλην κάποια... όμως, ναι. από το 2016 τον Απρίλιο που βρίσκομαι εδώ, ε, παρακολούθησα και έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο πλέον είναι στην τελική του υλοποίηση, έχουν γίνει όλα τα σχετικά έγγραφα, έχουν αποσταλεί στην περιφέρεια Πελοποννήσου, από ναι. απομένει μία υπογραφή του κυρίου Περιφερειάρχη και από εκεί και πέρα η σύνταξη των μελετών από τις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Αργολίδος, προκειμένου αυτό το έργο να δημοπρατηθεί και να γίνει ένα κτίριο λειτουργικότερο από ό,τι είναι τώρα και με πιο καλέ συνθήκε. Πράγματι είναι ένα παλιό κτίριο. Αυτό που πάλι σα λέω δεν μα εμποδίζει στο να κάνουμε τα καθηκοντά μα σωστά. Έχουμε την υποστήριξη του κόσμου, μα βοηθάνε πάρα πολύ και όλοι οι πυροσβέστε, εμεί αυτό το εκτιμούμε παραπάνω. Mm -hmm. Και εμεί θα βρεθούμε και δίπλα του, σα είπα και σε οτιδήποτε. Και το κτίριο βλέπω ότι είναι στο δρόμο το σωστό να γίνει μια ανακαίνιση αυτού του κτίριου, να γίνει πιο όμορφο, πιο λειτουργικό. Θα ήταν καλύτερα να ήταν σε κάποιο άλλο σημείο, σωστά. Αυτή την εποχή δεν μπορεί να γίνει. Πλην όμω. Έχει μπει σε ένα πρόγραμμα που σα είπα, λέγεται Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και είναι στο Είστε αισιόδοξοι ότι θα, θα αλλάξει Φυσικά. κάποια στιγμή έντρα. Το... Ξέρετε ότι ό ,τι ό ,τι όσο προσπαθεί, κάτι πετυχαίνει. Και αυτό το είχαμε βάλει σαν στόχο εδώ με του συναδέλφου μου και προχωράει. και προχωράει. Και προχωράει και υλοποιείται. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι, θα το κάνουμε καλύτερο. Mm -hmm. Εμά μα ενδιαφέρει να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι, πιο αποτελεσματικοί και στη διαβίωσή μα και στο επιχειρησιακό μα κομμάτι. Μάλιστα. Mm -hmm. Και κάναμε την προσπαθία μα, κάθε χρόνο την αυξάνουμε. Την αυξάνουμε και πάει. Θέλετε ότι πάει καλά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα Είμαστε μας. Καλά. Θα έχουμε τη δυνατότητα, φαντάζομαι, και το επόμενο διάστημα, όταν θα μπούμε για τα καλά στην αντιπυρική Συστα. περίοδο, να έρθουμε σε επικοινωνία με τους συμπολίτε μας. Ελπίζω να προσέξατε, πρέπει να προσέξετε αυτά που είπε ο κύριος διοικητής. Είναι πολύ σημαντικό να προστατέψουμε το φυσικό πλούτο της πατρίδας μας, τις περιοσίες μας και πάνω απ' όλα τις ανθρώπινες ζωές. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε ξανά σε λίγες ημέρε. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.